Θέλω λίγο να γυρίσω το χρόνο πίσω σε εκείνη την ημέρα και να μου πείτε τι ακριβώς νιώσατε όταν ακούσατε ότι αυτό είναι το τέλος του συζύγου σας. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια ασύλληπτη τραγωδία. Ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ δεν ήξερα για το περιστατικό, δεν είχα ακούσει το ατύχημα καθόλου. Ενημερώθηκα εδώ από ένα συγγενικό μου πρόσωπο που πήγε στο νεκροτομείο για τον Παναγιώτη ότι έγινε αυτό το ατύχημα και ότι ο Παναγιώτης ήταν αυτός που πλάκωσε το δέντρο. Νομίζω ότι είναι αυτό που λένε χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου. Αυτό ένιωσα. Ήταν στιγμές που δεν μπορώ να τις περιγράψω. Έτσι, ήταν υγιέστατος, έφυγε από το σπίτι του μια χαρά. Αυτό που μας κάνει εντύπωση, κυρία Μητρέλου, κυρία Σταυρούλα, είναι ότι 40 ημέρες μετά, ακόμα εσείς σαν οικογένεια περιμένετε μία απάντηση. Είναι ίσως το λιγότερο που μπορεί να γίνει, γιατί οποιαδήποτε απάντηση, ό,τι και να δείξει το πόρισμα, ο άνθρωπος, ο Παναγιώτης, δεν θα επιστρέψει και αυτό νομίζω είναι και η ομή πραγματικότητα και η δύσκολη πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που περιμένετε, τι είναι αυτό που ζητάτε? Αυτό που ζητάω είναι η δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη. Δεν θέλω κάτι περισσότερο από τη δικαιοσύνη. Αυτό που έγινε για μένα, το έχω δηλώσει από την αρχή, το λέω εγκληματική αμέλεια, έτσι. Τα δέντρα αυτά δείχνανε ότι έχουν πρόβλημα και το λέω γιατί περπατούσαμε πολύ συχνά στο κέντρο του Ηρακλείου, έτσι, και πολλές φορές κουντουφλούσα, το έχω ξαναδηλώσει, πάνω στις πλάκες αυτές που είχαν σηκώσει τα δέντρα. Έτσι, είναι λοιπόν εγκληματικό για μένα, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, σε ένα δρόμο που είναι, θεωρείται, από τους πιο κεντρικούς δρόμους, να μην υπάρχει έλεγχος, έτσι. Των δέντρων αυτών, ήταν τεράστια τα δέντρα αυτά. Μου είναι ασύλληπτο το γεγονός αυτό, ότι δεν υπήρχε έλεγχος. Άκουσα μετά από 2 μέρες που βγήκανε και είπαν ότι τα έχουν ελέγξει τα δέντρα. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, αυτό που είπαν δεν τρέπονται λίγο. Δεν τρέπονται λίγο πραγματικά να λένε τέτοια πράγματα. Αντί να πούν συλληπιτήρια και να μην μιλήσουν, λέγανε ότι έχουν ελέγξει τα δέντρα. Πώς τα ελέγξανε δηλαδή, με οδοντογλυφίδες? Έτσι, υπάρχουν τέτοια δέντρα, υπάρχουν και στο εξωτερικό. Έτσι, υπάρχουν μεθόδοι, τα κοίταξα, διάβασα, έτσι, που μπορούσαν να τα έχουν ελέγξει τα δέντρα αυτά. Όπως είπατε, περπατούσα με τον σύντροφό σας. Περπατούσα, βέβαια. Λόγω δημοκρατία. Πάρα πολλές φορές. Τι σας έλεγε για τα δέντρα αυτά? Εντάξει, άμα σκουντουφλούσα καμία φορά και του έλεγα που κοίτα πώς είναι οι πλάκες, ας πούμε, πώς έχουν σηκωθεί και λοιπά, γελούσε λίγο. Κυρία Σταυρούλα, περίμενε κανείς αυτό το γεγονός? Αυτές τις 40 ημέρες, η στάση της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου, των αρμόδιων αντιδημάρχων, ποια είναι? Έχουν ενδιαφερθεί, σας έχουν ενημερώσει για την πορεία των ερευνών, για το τι ακριβώς έχει προκύψει? Δεν έχω καμία ενημέρωση από τη μεριά του Δήμου για την πορεία των ερευνών. Απολύτως καμία ενημέρωση. Ο Δήμαρχος με είχε πάρει στην κηδεία να μου πει τα συλληπιτήρια. Από τη μεριά αυτή, δηλαδή από την πλευρά του Δημάρχου, δεν έχω τίποτα. Ανθρώπινα σας προσέγγισε κάποιος από τη Δημοτική Αρχή να σας πει, ξέρετε κάτι, σαν συμπαράσταση? Κοιτάξτε, υπήρχε μία συνάντηση, γιατί είμαστε και παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε για το θέμα. Υπήρχε μία συνάντηση μετά, ότι θα βρεθεί μία λύση, να βοηθηθεί η οικογένεια κλπ. Αυτό που έγινε είναι στην ουσία μία πρόταση στο Χρήστο μέσω της ΔΕΠΑΝΑΛ για μία σύμβαση με το βασικό μισθό. Και ένα επίδομα, ας πούμε, όσο είναι αυτή. Δηλαδή, η δημοτική... ουσιαστικά πρότειναν στον γιο σας, και να δώσουμε το λόγο και στον Χρήστο. Χρήστο, μου επιτρέπεις, τον Ενικό, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν και με σένα και τη μητέρα σου, για να κανονίσουμε την απόψινή σύνδεση. Ουσιαστικά, έχει προταθεί σε σένα από τη Δημοτική Αρχή μία θέση στο Δήμο μετά από αυτό? Στη ΔΕΠΑΝΑΛ ακριβώς. Με ένα μισθό και μία σύμβαση 12 μήνη μου είχαν προτείνει στην αρχή. Σε μένα προσωπικά δηλαδή αυτό μου προσφέρανε, δεν είχαν προσφέρει κάτι άλλο σε μένα. Χρήστο, πώς νιώθεις σήμερα? Επειδή ήσουν και στο σημείο της αυτοψίας, είδες τις ρίδες, είδες το σάπιο δέντρο.
Νιώθω τον εαυτό μου το ότι αν τον αφήσω θα βγει εκτός ελέγχου. Πραγματικά με αυτά που έχω δει και με αυτά που έχω ακούσει αυτές τις μέρες, δεν ξέρω πόση υπομονή έχω κρατήσει. Πραγματικά, γιατί αυτό ακριβώς ήμουν και στο σημείο, έβλεπα το τι γινότανε και τι να πω, δηλαδή ανθρώπινος νους, αυτό δεν ξέρω πώς το χωράει αυτό το πράγμα. Πραγματικά μιλάω, δεν ξέρω. Χρήστο, επειδή εδώ πέρα βρίσκεται και εκπρόσωπος από το Δήμο, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Πατακός. Εμείς να πούμε ότι είχαμε ζητήσει και από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αναστασάκη, να παραβρεθεί σήμερα στην συζήτηση. Ευγενικά μου είπε ότι θα ήθελε να μιλήσει για το θέμα εφόσον υπάρξει το αποτέλεσμα του πορίσματος. Τι θα ήθελες να μεταφέρεις στο Δήμο, έτσι στο πρόσωπο του κυρίου Πατακού που είναι εδώ και εκπροσωπεί τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου απόψε? Εγώ θέλω να μεταφέρω κάτι γενικά και όχι προσωπικά. Θέλω να μεταφέρω... Βεβαίως, γενικά για τον Δήμο. Μου πριν, γενικά στο Δήμο, θέλω σαν Χρήστος την παραδειγματική τιμωρία των αρμοδίων. Εγώ αυτό ζητάω σαν άνθρωπος, σαν Χρήστος. Έτσι θα δικαιωθώ, με την παραδειγματική τιμωρία των αρμοδίων. Γιατί ο πατέρας μου έφυζε, κακά τα ψέματα, για τον επόμενο. Αυτό το δέντρο έτσι ή αλλιώς θα έπεφτε, ήταν ένα δέντρο υποκατάρρευση. Ένα προβληματικό δέντρο, ένα σαπημένο δέντρο. Θα σου δώσω ένα τίτλο και θα το καταλάβετε αμέσως και θα το εξηγήσω. Ήταν ένα δέντρο που είχε φωνευθεί από καιρό και έστεκε απλά όρθιο από τα τσιμέντα τα οποία ήταν γύρω-γύρω και το είχαν παχτώσει που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρχε ρίζα πουθενά παρά μόνο στο βόρειο τμήμα του δέντρου, δηλαδή, για να το καταλάβουμε, εκεί που δείχνουν οι ρίζες προς τη Λεωφόρο Γνωσού και το εργατικό κέντρο. Εκεί υπήρχε μία ρίζα, η οποία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι δεν ήταν και απολύτως υγιής σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καθώς το δέντρο παχτωμένο δεν ανέπνεε. Υπήρχε δηλαδή και ένας ασφυκτικός θάνατος. Οι πληροφορίες, όπως μου τις μετέφερε πηγή έγκυρη, λέει ότι εκτός από τον ασφυκτικό θάνατο αυτής της ρίζας από εκείνη την πλευρά, γύρω-γύρω δεν υπήρχε άλλο ριζικό σύστημα. Το είχαν κόψει, το είχαν κακοποιήσει το δέντρο ως προς τις ρίζες του. Τα τεχνικά έργα που κατά καιρούς είχαν γίνει εκεί και είχαν περάσει, τα μπαλώματα, όπως έχουμε πει από καιρό τώρα στην Κρήτη TV, προέρχονται, τα ίχνη δηλαδή στην άσφαλτο, από έργα που είχαν γίνει από τη ΔΕΗ. Έχουν περάσει και άλλα έργα, για να τα λέμε και όλα και να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχαν και υποψίες των πραγματογνωμόνων. Μην τυχόν περνάει και ο αποχετευτικός αγωγός από εκεί, ο κεντρικός, όμως διαπιστώνεται ότι βρίσκεται κάπου στο μέσον του οδοστρώματος, δηλαδή δεν έχει προκαλέσει όλη αυτή τη βλάβη που ενδεχομένως φοβόντουσαν. Το κόψιμο τώρα των ριζών που έχουν γίνει από διάφορα τεχνικά συνεργεία έχει προκαλέσει βαθιά σύψη στο δέντρο, διότι ένα κόψιμο, ένα τραύμα που δεν επουλώνεται σωστά, όπως λένε οι δασολόγοι, είναι δυνατόν και να μολυνθεί και να παρουσιάσει σιγά σιγά σύψη. Πάνω, έχω δίπλα μου και το κράνος που φορούσε ο άτυχος Παναγιώτης Μητρέλος. Στο διάλειμμα ο γιος του, ο Χρήστος, μας το έφερε από το σπίτι από κάτω, που είναι και το μηχανάκι. Χρήστο, να μας πεις για το κράνος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, έτσι, θέλω να δω μόνο οι τηλεθεατές μας αυτό εδώ το κράνος, και φαίνεται ξεκάθαρα το τι έχει γίνει. Δηλαδή, η εικόνα σχηματίζεται από μόνη της. Έτσι, βλέποντας εγώ ίδιος μόνο αυτό το κράνος, αυτή τη φωτογραφία δεν μπορώ εγώ να την κοιτάξω. Μόνο που βλέπω το κράνος, δεν μπορώ να κοιτάξω στη φωτογραφία τον ίδιο μου τον πατέρα. Εντάξει, και συμφωνώ με αυτά που είπε η μάνα μου πριν. Δεν μπορώ να ακούω για υπευθυνότητες, υπευθυνότητες. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα? Φωσφανάρι δεν είναι ότι η ευθύνη πέφτει στο Δήμο? Πού θα τη δώσουμε την ευθύνη? Σας παρακαλώ τώρα, μην ακούω χαζά πράγματα. Δεν θέλω. Σας παρακαλώ. Κύριε Χρήστο, επειδή μας δείχνει το κράνος, από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί όποιος κι αν ήταν δεν είχε καμία τύχη να σωθεί. Καμία ακριβώς τύχη. Φαίνεται ξεκάθαρα στο κράνος ότι ο άνθρωπος την έχει φάει στον αφιένα. Που πρώτο πράγμα σημαίνει ότι έχει σπάσει ο αφιένας του. Και σύνολο του το υπόλοιπο σώμα από ένα δέντρο τόσο μεγάλο.
Έτσι, μόνο το κεφάλι του τη γλίτωσε. Κοιτάξτε, το μόνο σημείο του σώματός του, συγγνώμη που θα το πω στον αέρα, έτσι, ήταν το μόνο σημείο του σώματός του που είδα εγώ στην κηδεία. Ήταν υγείας. Τώρα, αν ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να σκάβει όλα τα δέντρα γύρω-γύρω για να δει ποιανού δέντρο οι ρίζες έχουν κοπεί από κάποιο έργο ή αν είναι ο Δήμος υποχρεωμένος όταν εκτελούνται αδειοδοτημένα έργα στο Ηράκλειο, είτε είναι οργανισμών είτε είναι ιδιωτικά. Να υπάρχει επιβλέπον μηχανικός του Δήμου, αυτό δεν προβλέπεται. Μισό λεπτό. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε Δήμος να ελέγχει. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση κάθε φορέα αυτοδιοίκηση να το ελέγχει. Κάθε έργο έχει επιβλέπον μηχανικό από τον αρμόδιο φορέα που εκτελεί το έργο. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Πατακέ, μπορεί ΔΕΗ. Είναι υπεύθυνο κύριε Δήμαρχε, σα παρακαλώ. Κύριε Πατακέ, συγγνώμη τώρα. Μισό λεπτό. Θα κάνετε όλη παρέμβαση. Ο Χρήστος ο Μητρέλος θέλει να κάνει ένα ερώτημα και έρχομαι σε σένα, Λευτέρη. Ναι, Χρήστο. Κύριε Πατακέ, συγγνώμη, αλλά για σας, δηλαδή ένα δέντρο πρέπει να κουμπίσει στον δρόμο για να το κόψουνε. Με τα λεγόμενά σας, δηλαδή, με αυτό που ακούω από πριν. Πρέπει να κουμπίσει στον δρόμο. Τι πρέπει ακριβώς να κάνει για να πείτε ότι αυτό το δέντρο πρέπει να κοπεί και ότι είναι επικίνδυνο. Είπα και δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση, αλλά διάλογο δυστυχώς, κάνουμε, δεν είναι, ναι, αντιπαράθεση. Διάλογο, ναι. Είπα ότι υπάρχουν αρμόδιοι ειδικοί στο Πράσινο, στην υπηρεσία Πρασίνου, τα επιθεωρούν, δεν ξέρω σε πόσο διάστημα, αλλά νομίζω σε τακτά χρονικά διαστήματα, και όποιο συμπέρασμα ή εκτίμηση ή τέλος πάντων πληροφορία, απορία έχει ο καθένας μας, δεν μπορεί να είναι η σωστή απάντηση στο πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα την αρχή. Είμαστε, η συζήτηση είναι σωστή που γίνεται, αλλά την πήγαμε σε λάθος κατεύθυνση. Περιμένετε να βγει το πόρισμα και είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί να κρύψουμε και γιατί να μην υποστούμε τις ευθύνες που αναλογούν, αν αυτές προκύψουν. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, περισσότερο υπεύθυνο από αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Εντάξει, όμως κύριε Πατακέ, τώρα εδώ μιλάμε σε μια οικογένεια και δεν είναι μομφή σε καμία περίπτωση το πρόσωπό σας, που θρηνεί. Μια οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της όχι γιατί ενεπλάκησε ένα τροχαίο, ούτε γιατί έπασχε από ένα σοβαρό νόσημα και κατέληξε. Για αμέλεια, απλή αμέλεια. Γι' αυτό τον έχασε τον άνθρωπό της. Μην το λέτε, κύριε Μητρέλο, μην το λέτε αυτό απλή αμέλεια. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Η αμέλεια δικαιώνει τους υπευθύνους. Ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό για σας. Και έτσι θα πρέπει να το βλέπετε και έτσι να το κυνηγήσετε. Θέλω να πω μόνο ότι δεν μπορεί να είναι μια πόλη μπάτε σκύλι, αλέστε. Δηλαδή πάει η ΔΕΗ, πάει η ΟΤΕ, πάει το ίντερνετ, σκάβει, κάνει ό,τι ακριβώς, θέλει και δεν τον ενδιαφέρει το Δήμο τι ακριβώς κάνει από κάτω, γιατί έχει επιβλέποντα μηχανικό. Αυτό, κύριε Πατακέ, ξεχάστε το. Είστε υπεύθυνοι για την πόλη, για το υπέδαφος της πόλης και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί και τέλη προς τις κοινοφελείς αυτές επιχειρήσεις. Και σε αυτό που λες, Λευτέρη, λένε οι τηλεθεατές ότι πολλές φορές πάει μία υπηρεσία να σκάψει και μετά από λίγο πάει μία δεύτερη τι και λέτε, σκάπει ακριβώς στο ίδιο σημείο που έχει καλυφθεί το σκάψιμο από την προηγούμενη εργασία. Βλέπετε όλη που είναι ένα μπάλωμα, νομίζετε ότι αυτό προβλέπετε, που τους αφήνουν και φεύγουν και δεν τους κυνηγά ο Δήμος να πάρει να φτιάξουν τον ασφαλτοτάπητα ολόκληρο και έχει μπαλώματα και λωρίδες και αδιαφορούν πολίτες, αδιαφορεί ο Δήμος. Έτσι τον βρήκε η κάθε υπηρεσία όταν πήγε και έβαλε το δικτύο της. Λοιπόν, μην τα λέμε αυτά, είναι υπεύθυνος ο Δήμος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από οποιονδήποτε σε δημόσιο χώρο. Εδώ σας ενημέρωσε μέχρι και ο εισαγγελέας για να πάει να βγάλει το δέντρο από εκεί που ήταν. Και μου λέτε ότι δεν είναι υπεύθυνος, αν πήγε η ΔΕΗ και έσκαψε. Αφού βγάλατε και το πόρισμα εσείς, κύριε Συμβουλάκη. Δεν έβγαλα κανένα πόρισμα, κύριε Πατακέ. Έτσι είναι όπως σας τα λέω. Σας λέω τα αυτονόητα. Και ρωτώ εγώ, εάν το πρόβλημα έχει προκληθεί από τη ΔΕΗ, λέω στο συγκεκριμένο ΠΕΦΚΟ, που αυτό θα το δείξει το πόρισμα. Ακολουθώ με τα μάτια μου τα ίχνη στο δρόμο. Ας περπατήσουν αύριο οι Ηρακλειώτες να δουν μέχρι που φτάνουν. Περνούν και από το Τρίτο, περνούν και από πιο πάνω, φτάνουν μέχρι το Πάρκο Γεωργιάδη. Μήπως θα έπρεπε να δείτε πρώτα όλα αυτά τα δέντρα. Διότι έχω τη γνώση, ήμουνα παρόν τη μέρα που έβγαζαν
εκεί τα δέντρα, το δέντρο, οι άνθρωποι, οι πραγματογνώμονες, οι αστυνομικοί και όλα τα συνεργεία που έλεγαν τι γίνεται, μήπως θα έπρεπε να δούμε και όλα τα δέντρα κατά σειρά. Και είναι αυτές οι εικόνες που λες τώρα, Λευτερή. Αυτές οι εικόνες είναι ακριβώς. Το μπάλωμα κάτω στον δρόμο είναι εμφανές σε κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Υπάρχουν πεύκα στην ίδια ευθεία. Δείτε το, νομίζω κύριε ότι ο κύριος Συμβουλάκης υπερεύει τα δημοσιογραφικά σκαμμένα όσον αφορά την υπόθεση. Είμαι απολύτως μέσα. Βγάλατε πόρισμα, δικάσατε τα πόρισμα. Καταρχήν, κανένα πόρισμα. Μισό λεπτό, κύριε. Αντιθέτως με τη Δημοτική Αρχή που μίλησε το πρώτο 24ωρο για δολιοφθορά. Πληροφορία που τη βάζατε και σε εφημερίδες. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό? Είναι ασέβεια στη διαδικασία που γίνεται να βγαίνει δημοσιογράφος έγκριτος. Από τους πιο, θα έλεγα, κανένα πόρισμα. Επιφανείς δεν σας επιτρέπω Κρήτη να λέτε ότι έβγαλα πόρισμα. Και βγήκε να βγάζετε πόρισμα. Νομίζω, κύριε Παταχέ, νομίζω ότι από την αρχή, μισό λεπτό, Λευτέρη, από την αρχή και ο συνάδελφος το είπε και εγώ το επεσήμανα, είναι πληροφορίες και στοιχεία από το ρεπορτάζ. Το είπε δύο φορές, το είπα ενδιάμεσα εγώ στις επισημάνσεις και τοποθετήσεις που κάναμε στην οικογένεια, το είπαμε αυτό. Όχι, μισό λεπτό, Λευτέρη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κανένα πόρισμα, όμως ο κάθε δημοσιογράφος, κύριε Πατακέ, έχει δικαίωμα να κάνει ρεπορτάζ και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του ρεπορτάζ εφόσον είναι στοιχειοθετημένα. Αυτή είναι και η πραγματικότητα της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Είπα ότι η συζήτηση πήρε λάθος κατεύθυνση, έχει άλλες σκοπιμότητες. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Πατακό κάτι, μια που είναι από τη μεριά του Δήμου. Ο κύριος Πατακός, κύριε Πατακέ, όσα έχετε πει μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι έχετε καλύψει τους Ηρακλειώτες και ότι πλέον νιώθουν ασφάλεια? Θεωρείτε δηλαδή ότι με αυτά που είπατε έχετε καλύψει αυτή τη στιγμή τον κόσμο που μένει στο Ηράκλειο, που περπατάει κάτω από τα δέντρα, που είναι περνάει κάθε μέρα τη δημοκρατία, πώς κόσμος, τον έχετε καλύψει με τις απαντήσεις σας αυτή τη στιγμή? Αυτό θεωρείτε? Πρέπει νομίζω, να σας έχουν εμπιστοσύνη. Νομίζω δηλαδή, ότι έχω καλύψει, ότι γιατί θα μιλάω. Πέσει κάποιο άλλο δέντρο στο κεφάλι του, στο κεφάλι των παιδιών του? Θεωρείτε ότι το έχετε καλύψει το κομμάτι αυτό? Γιατί λυπάμαι πραγματικά αν θεωρείτε δηλαδή ότι θα εμπνεύσετε έτσι όπως μιλάτε εμπιστοσύνη στους Ηρακλειώτες αυτή δεν τη στιγμή. Δεν έχω καλύψει κανέναν. Έτσι κανένα. Με το να επιμένετε απλά, να λέτε ότι έχουν ελεγχθεί τα δέντρα. Κακώς, δεν μπορώ να καταλάβω. Λυπάμαι πραγματικά και άλλη μια φορά το λέω. Λυπάμαι για τη στάση του Δήμου απέναντι σε αυτό το γεγονός. Μισό λεπτό, κύριε Μητρέλου. Και επιμένετε να λέτε ότι είναι ελεγμένα τα δέντρα. Και σας είπα, τι εννοείτε, κύριε Πατακέ? Ποιος τα είχε ελέγξει? Μισό λεπτό, κύριε Σταυρούλα. Εννοώ ότι... Όχι, αφήσατε μια σαφέστατη μορφή ότι επέτρεψα εσάς να έρθετε σε αντιπαράθεση με την οικογένεια. Κάνουμε διάλογο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Πατακέ, ότι εδώ έχουμε μια οικογένεια που εδώ και 40 ημέρες θρηνεί. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστιο. Κύριε Δασκαλάκη, μπορώ να πάρω... Βεβαίως. Μπορώ να καταλάβω... Μου, πόσο καλός άνθρωπος ήτανε, ο κύριος Πατακός, νομίζω ότι θα ντρεπόταν να μιλήσει πραγματικά. Μπορώ να καταλάβω... Καταρχήν, να πω κάτι πρωτού. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πατακός, γιατί θέλω να το πω, σηκώνει στις πλάτες του έναν ολόκληρο Δήμο, ενώ άλλοι με πρώτον τον Δήμαρχο θα έπρεπε εξ αρχής να δώσει απαντήσεις και μάλιστα ο κ. Πατακός δεν είναι αρμόδιος. Υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπάρχει και ένας Δήμαρχος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι και κυρίως ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος της πόλης. Πού βρίσκονται τώρα οι αρμόδιοι? Πού βρίσκονται? Πού είναι οι αρμόδιοι? Να μας απαντήσουν. Ποιος θα μας απαντήσει δηλαδή εμάς? Πού βρίσκονται οι αρμόδιοι αυτή τη στιγμή? Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει ούτε τον Δήμαρχο ούτε κάποιον άλλο αντιδήμαρχο να έρθει στην τηλεόραση και να γίνει ένα σόου εναντίον ενός τραγικού. Όχι, κύριε Πατακέ, νομίζω ότι η οικογένεια δεν αναφέρεται να έρθει στην τηλεόραση. Δεν είναι κανένα σόου, κάνουμε διάλογο και αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητρέλος δεν λέει αν θα ήταν εδώ ο Δήμαρχος. Προφανώς λέει που είναι ο Δήμαρχος όλο αυτό το διάστημα. Όπου έπρεπε και όταν έπρεπε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπου είναι οι αρμόδιοι, όπως ο κ. Πατακός. Προς όλους του Δημοτικού Συμβούλιου. Ρωτάω, πού είναι αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι? Δεν ξέρω πάντως. Ούτε για τον Δήμαρχο μίλησα, ούτε για κανένα. Εγώ μίλησα για τους αρμόδιους. Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Γιατί δεν βγήκανε? Ρωτήσω για κάτι, Χρήστο. Παρακαλώ. Τη μέρα της αυτοψίας ήταν δίπλα σας ο αντιδήμαρχος. Μάλιστα. Ο κύριος Αναστασάκης. Μάλιστα. Μιλήσατε με τον κύριο Αναστασάκη? Όχι. Ούτε μία κουβέντα δεν αναφέρατε? Όχι, τίποτα. Δεν σας είπε τίποτα? Τίποτα. Μας είπες στην αρχή της εκπομπής ότι μετά την τραγωδία δέχτηκες μία επαγγελματική πρόταση από τον Δήμο Ηρακλείου. Θέλεις να μας το επαναλάβεις αυτό?
Δέχτηκα μία πρόταση από τη ΔΕΠΑΝΑΛ με μία 12-μηνη σύμβαση στην αρχή. Και μετά εγώ γύρισα και τους είπα ότι τι 12-μηνη σύμβαση, δηλαδή ποιος μου λέει εμένα μετά πως δεν θα με διώξουν, ας πούμε, ή οτιδήποτε, μετά μόλις ρίξει η σύμβασή μου και αυτά. Αυτό είχαμε, το είχαμε κουβεντιάσει. Η απάντησή τους μετά από 2-3 μέρες ήταν ότι μου την κάνουν μετά αορίστου. Αυτό δεν έχω πάει όμως. Mm-hmm. Δεν έχω δεχτεί ακόμα να πάω, έτσι. Αλλά δεν έχεις απαντήσει ακόμα θετικά, δηλαδή, στο Δήμο Ηρακλείου, αν θα πάρεις αυτή τη θέση. Σωστά, σωστά, σωστά,